σε την ιστορία με αυτόν τον κύριο από το Λίβανο. Περίεργη περίπτωση η Κατερίνα. Είχε εισέλθει σε ένα σπίτι, είχε ανέβει στην ταράτσα και φώναζε. Δεν καταλάβαινε κανείς τι έλεγε. Στη συνέχεια, όταν η ιδιοκτήτρια εκεί της κατοικίας έβαλε τις φωνές, έφυγε και πήγε λίγο παρακάτω σε μια άλλη κατοικία. Προσπάθησε και εκεί να μπει από την είσοδο μέσα. Όμως υπήρχαν κάμερες, ειδοποιήθηκε και η αστυνομία και τελικά τον συνέλαβαν. Δεν έδωσε εξηγήσεις, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ο σκοπός του ήταν να κλέψει ή αν απλώς είχε κάποιο είδους άλλα προβλήματα ο άνθρωπος και προέβηλε σε αυτές τις πράξεις. Άρα ουσιαστικά πήγε, βγήκε πάνω στην ταράτσα, άρχισε να φωνάζει κάτι που δεν καταλάβαινε κανείς. Ναι, και μετά κατέβηκε και πήγε σε άλλο σπίτι. Μάλιστα, ναι. Και πήγε σε άλλο σπίτι και προσπαθούσε να μπει από την είσοδο εντός της κατοικίας. Ξέρεις, τρομάζει όλο αυτό. Αντιλαμβάνεσαι, σαν κάθεσαι στο σπίτι σου, να αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος είναι ή στην ταράτσα ή στην είσοδο του σπιτιού σου να προσπαθεί να μπει μέσα.